Κύριε,
ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας, καθά περιχρήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνήθισον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα, το έργα το Κύριό Σου μη παρήθεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κλίση μετά τον δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζω. Ό,τι κατεδίωξα με εκδρώσει τη γη μου, εταπείνωση τη γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και η κηδεία σου επεμένει πνεύμα μου, εν εμεί εταράχου καρδία μου. Εμεί την ημερών με αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου. Εν ποιήμαση των χειρώσεων μελέτων. Η επέτασα προς έντα σκύλια του, η ψυχή μου ως γη άνυδρωση. Ταχύ εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο όσοπο μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις της δάκου. Ακουστόν ποιησό μου, το πρωί το λαιό σου, ότι επισήλθησα. Νόρισό μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψαμε, ότι προσέρειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέθμο. Δίδαξον με το ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Έλε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις ευθύψει ως την ψυχή μου και εν το ελέησε ως ολοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους δήμοντας της ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, με στρεβείς Παναγάλλοντες την ημών Θεοτόπου και Παθαίου Μαρίας, την άλλη του Τιμίου και Ζωδίου Σταύρου, προστασίας των Τιμίων Εγκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και πάνω των Αγίων Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκυπιάδης, Φωτίου και Ανικήτου των Μαρτύρων, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεού. Το οποίο ο Θεός δημιούργησε για να
να μπορεί ο άνθρωπος να πορεύεται και να ζει όμως. Λέει το γεροντικό πως σε μία μονή υπήρχε ένας αβάς ο οποίος δεν ήταν πολύ επιμελής. Έκανε τα καθήκοντά του, αλλά όσο ήταν το τελείως απαραίτητο. Έκανε αρκετές παρακοές, ζούσε πολλές φορές σε βάρος των συνασκητών του και όταν ήρθε η ώρα του τέλους του μετά την εξομολόγησή του, βρισκόντουσαν στο κελί του ο ηγούμενος που την εξομολόγησε και του έδωσε άφηση αμαρτιών και οι πατέρες γύρω-γύρω και περίμεναν να έρθει ο άγγελος να πάρει την ψυχή του μοναχού. Εκείνος είχε βέβαια τελείως καλά τα λογικά του και μίλαγε προς όλους, ζήτησε συγγνώμη από όλους, τους ευχαρίστησε, αλλά ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Και όλοι αφορούσαν και έλεγαν πώς μπορεί να είναι τόσο χαρούμενος κάποιος που στη ζωή του δεν έζησε με ιδιαίτερο ζήλο. Δεν μίλαγε όμως κανείς, μέχρι που στο τέλος ο ηγούμενος λέει στον αβά που ήταν έτοιμο θάνατος, «Αβά, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και ξέρουμε πως δεν ήσουν ο πιο επιμελής μοναχός. Εξομολογήθηκες βέβαια τις αμαρτίες σου και πήρες άφεση. Αλλά αυτή η χαρά που έχεις και που δεν την έχουμε δει σε κανέναν άλλον πατέρα που φεύγει, πού οφείλεται?» Και εκείνος γυρίζει στον ηγούμενο και στους πατέρες και λέει, «Ξέρετε, τώρα που θα πάω μπροστά στον Χριστό, θα του πω την ώρα της κρίσεως, Χριστέ μου, εσύ δεν είπες μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Λοιπόν, εγώ μπορεί να είχε πολλά ελαττώματα, αλλά δεν έκρινα ποτέ κανένα. Οπότε ζητώ την επίοικιά σου για την κρίση». Είμαι χαρούμενος, λέει στον ηγούμενο και στους πατέρες. Γιατί όσο ζούσα, δεν έκρινα ποτέ κανένα. Και έτσι έχω την ελπίδα μου στον Χριστό ότι θα με κρίνει εκείνος με επίοικια και έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη του και γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Εύχομαι για πολλούς λόγους να είστε χαρούμενοι και εύχομαι να έχετε πολλά πράγματα να μείνετε εκείνη την ευλογημένη ώρα και εύχομαι επίσης όλη σας τη ζωή να είναι μια ζωή αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Αμήν. Πολλά, πολλά, πολλά.